Γιατί, είναι μια ερώτηση που την κάνω πολύ, γιατί πρέπει να ψηφίσω ΚΚΕ σε αυτή τη φάση που έχω να κάνω, αν θέλετε, με μια δύσκολη περίοδο σχέσεων με τον ευρωπαϊκό περίγυρο. Έχω να κάνω, αν θέλετε, με τις Βρυξέλλες, οι οποίες ακόμα ελέγχουν την κατάσταση στην Ελλάδα και την ελέγχουν πολύ σκληρά. Γιατί πρέπει να ψηφίσω ΚΚΕ, όταν μάλιστα το ΚΚΕ λέει μακριά από την Ευρώπη, μακριά από τις Βρυξέλλες, μακριά από τη Γερμανία, μακριά από το ΝΑΤΟ, μακριά από την Αμερική. Και εγώ έχω τον Τούρκο από εδώ και τον Γερμανό από εκεί. Mm. Γιατί πρέπει, πείτε μου, πώς θα μπορέσω... Να δανειστώ, αν δηλαδή να δανειστώ τον προμηθέα δεσμότη που αναφέρατε στην αρχή της συζήτησης. Ξέρετε ποιος είναι ο προμηθέας δεσμότης? Ο λαός, δεν είναι γενικά το έθνος. Αυτό εννοώ και εγώ στο άρθρο μου, ναι. Και αυτοί που του τρώνε το... και είναι δέσμεος των τριών μνημονίων που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ τα δύο πρώτα, το τρίτο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Είναι δέσμοι της έκθεσης της Κομισιόν, η οποία είναι και η βάση του προγράμματος που θα εφαρμόσει όποια κυβέρνηση και αν προκύψει. Εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια δύσκολη περίοδος όμως. Είναι δέσμιος. Με Ερντογάν από εδώ. Είναι δέσμιος, θα πω και γι' αυτό. Θα πω και γι' αυτό. Είναι δέσμιος ο ελληνικός λαός των δεσμεύσεων για πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060 στο ύψος του 3,5%. Δέσμεος αυτών στον οποίο αναφερθήκατε πριν, των σφοδρών ανταγωνισμών για τη μοιρασιά της Λίας, που μπλέκουν το λαό μας σε επικίνδυνες περιπέτειες με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Και επειδή αναφερθήκατε, είπατε, ο κύριος Κικίλιας μάλλον θα αναλάβει το συγκεκριμένο Υπουργείο για να καθησυχάσει, για να καθησυχάσει τους Αμερικάνους. Εγώ θα σας θυμίσω τη δήλωση του ΠΑΙΑ, το οποίο είπε, εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία με την κυβέρνηση που θα προκύψει στις 8 Ιούλη. Δεν ανησυχούμε. Θα σας θυμίσω τη χαρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την αγαστή συνεργασία την οποία είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλο το διάστημα που διακυβέρνησε και μάλιστα τις απέδιδαν και τα εύσημα. Άρα λοιπόν αυτοί που του τρώνε το σηκώτι είναι εφοπλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες. Θυμίζω την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, τα συγχαρητήρια που έδωσαν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ικανοποίησε το 62% των αιτημάτων του. Να αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός ποια από τα αιτήματά του ικανοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσες κατακτήσεις είχε και αποσπάσεις σε αυτό το διάστημα, όσες παραχωρήσεις ήταν κάτω από την πίεση του λαϊκού παράγοντα με την αποφασιστική συμβολή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και επειδή, όπως είπατε κι εσείς, να ανατρέξει κανείς στο παρελθόν, θυμάστε τότε που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν, στις 7 ψηφίζουμε, στις 8 τα μνημόνια και τα τρία μνημόνια που ψήφισαν και τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επικίνδυνες περιπέτειες στις οποίες μπλέκουν το λαό μας και για τα οποία δεσμεύονται όλοι θα είναι εδώ. Χρειάζεται ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα για να είναι δυνατή η φωνή του λαού, για να αποκρούσει την επίθεση, να οργανώσει την αντεπίθεση, γιατί εμείς δεν θεωρούμε περασμένα, ξεχασμένα όλα όσα μας έκλεψαν βία, γιατί αυτό προϋποθέτει η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται, είτε δίκαιη λέγεται είτε βιώσιμη, αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος και η προοπτική για την κοινωνική ευημερία, για μια ανάπτυξη που στο επίκεντρό της θα έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών αυτών που παράγουν τον πλούτο. Πείτε μου κάτι και όμως. ένα μικρό σχόλιο για το όχι του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι, ήτανε επιστολική ψήφος, αν ήμουνα στη Βουλή. Ναι, θα ψήφιζα, συμφωνώ, το 70% συμφωνώ. Το άλλο 30% θα μας το εξασφαλίσει των αντιλαϊκών μέτρων η εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ. Ήταν αυτός που παρέτεινε, που άνοιξε το δρόμο για την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, που παρέτεινε κατά 2 μήνες το δεύτερο, που παρακαλούσε τους θεσμούς, που τους βάφτισε έτσι για ψυχολογικούς λόγους, για να έρθει καλύτερα στον ελληνικό λαό. Από Τρόικα τους βάφτισε θεσμούς, να τους νομιμοποιήσει στη συνείδηση με μια πιο
light έκφραση, είναι αυτός που καλούσε τους φτωχούς και τους εξαθλειωμένους να διάγουν λιτό βίο και είναι αυτός που δηλώνει πρόθυμος να κυβερνήσει, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση από ό,τι βλέπω και αν χρειαστεί. Από ό,τι βλέπω εγώ η δραστηριοποίηση του και κυρίου. Επειδή μιλήσατε και για την Οβάρτισσα και για την Οβάρτισσα αρκετά, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και όλο, όσο περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο, πώς να το πω, και μεγαλύτερη μπόχα αναδύεται που αναδεικνύει τι. Μπόχα σκευωρίας όχι, ή μπόχα ενοχής. Η μπόχα ενός συστήματος, γιατί εμείς λέμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι για αυτό. Για το σύστημα Νοβάρτης, το παγκόσμιο σύστημα. Ότι ναι. Το φάρμακο ναι. Και η υγεία του λαού είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι όμως. Με συγχωρείτε, θα τα πείτε. Θα σας παρακαλέσω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Να έχω τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ερντογάν πολύ συνδεδεμένο με τη Μόσχα και πολύ επιθετικό απέναντι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αγοράζει μάλιστα πολλά όπλα από τη Μόσχα, πολύ σύγχρονα, που θέλει να τα χρησιμοποιήσει στις πιέσεις του ή στις επιθέσεις του στην Ελλάδα. Γιατί εμείς δεν πρέπει να τα έχουμε καλά με τους Αμερικάνους και με τους Ευρωπαίους? Τι καλό. Δηλαδή εμείς πρέπει να είμαστε ολομόναχοι στον κάμπο. Καλό. Όχι, απομονωμένοι είναι οι λαοί εντός του ΝΑΤΟ και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πώς θα γίνουμε, δηλαδή πόσο μόνοι πρέπει να είμαστε? Να απαντάω. Ναι. Βέβαια. Ναι, αλλά σας έδωσα τον λόγο και οφείλω να σας κάνω και κάποια ερωτήματα. Ναι, θέλω να σας απαντήσω. Επιτρέψτε μου. Τι καλό είδαμε δηλαδή που ήμασταν. Πού είμαστε, από πότε είμαστε στο ΝΑΤΟ? 1952. Από Κοιτάξτε, πότε είμαστε, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι, ναι. Από πότε είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Από το 80. Τι καλό είδαμε. Συνεχίζεται το 40% της Κύπρου. Η εισβολή στην Κύπρο έγινε ενώ ήμασταν μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι, δεν μας προστάτευσαν. Και τώρα που είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής, για το μέλη του ΝΑΤΟ, και τώρα που είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, και τώρα που είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ένταση της τουρκικής προκλητικότητας. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Η Τουρκία κοιτάει προς την Κύπρο. Σας απαντάω. Μπορεί να μην σας πείθω, αλλά σας απαντάω. Σας απαντάει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν λέω, οι Τούρκοι μπήκανε στην Κύπρο, η Ελλάς είχε δικτατορία. Η Ελλάς είχε δικτατορία. Με δάκτυλο των Αμερικανονατοϊκών. Μισό λεπτό, κυρία μου. Λοιπόν, θα με αφήσετε όμως να ολοκληρώσω, ναι, γιατί μιλήσατε για την Τουρκική. Μιλήσατε για την τουρκική προκλητικότητα. Είναι μονόλογος. Η Τουρκία. Και ήδη σας έχω δώσει πολύ χρόνο. Όχι, δεν μου δώσατε, επιτρέψτε μου. Η Τουρκία λοιπόν αληθωρίζει πράγματι με τους S-400 προς τη Ρωσία. Αλλά ας δούμε και το συνολικό, τη συλλογικότερη εικόνα. Την αναγνωρίζουν σαν στρατηγικό εταίρο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και εντωμεταξύ, ενώ εντείνεται η τουρκική προκλητικότητα, συνεχίζονται μια χαρά και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Γνωρίζουμε πολύ καλά που οδήγησαν επί κυβέρνησης. Δεν είστε υπέρ του διαλόγου. Δεν με αφήνετε να σας πω ορισμένα πράγματα. Βέβαια, σας ακούω, αλλά θέλω και να απαντήσω. Λέτε, ας πούμε, και να απαντήσω σε ότι η Τουρκία της επέτρεψε το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιποι να μπουν όταν παραβιάστηκε η συνθήκη περί εγκυτριών δυνάμεων στην Κύπρο. Διότι οι άφρονες χουντικοί έδωσαν την ευκαιρία στους Τούρκους να εισβάλλουν στο νησί της Αφροδίτης. Με παραβίαση της σχετικής συμφωνίας. Συνεχίζεται ή δεν συνεχίζεται το 40% της κατοχής της Κύπρου? Κοιτάξτε τώρα. Προωθείτε ή δεν προωθείτε? Εγώ σας είπα κάτι και αποφύγατε. Διχοτομική λύση. Καθόλου είναι δυνατόν να είμαστε καλαμιές στον κάμπο? Μα σας είπα, οι λαοί απομονωμένοι είναι. Είτε με τους Ευρωπαίους, είτε με τους Δυτικούς. Με ποιους να κουβεντιάσουμε? Λοιπόν, δεν προστατεύονται τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε η εδαφική ακεραιότητα όταν μπλεκόμαστε σε σφοδρούς ανταγωνισμούς που γίνονται για τον έλεγχο και τη μοιρασιά της Λίας. Από ό,τι είδα βέβαια, σας ενοχλεί η δραστηριότητα του κυρίου Βαρουφάκη πολύ. Καθόλου δεν μας ενοχλεί. Οφείλουμε να αποκαλύπτουμε, στους εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό, το ρόλο των αναχωμάτων που αξιοποιεί το σύστημα για να εμποδίσει τη ριζοσπαστικοποίηση. Το 94% των Ελλήνων, γιατί δεν σας πιστεύει? Το 94% πολύ
ένα πολύ μεγάλο το 94% ποσοστό. 94% του ελληνικού λαού. Γιατί δεν σας πιστεύει. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε όλα αυτά τα λογικά επιχειρήματα. Των εργαζόμενων, των άνεργων, των νέων ανθρώπων, των μισθωτών, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που του λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κάθε μέρα που περνάει, μας αφουγκράζεται, προβληματίζεται, διστάζει να κάνει το βήμα, αλλά στις 7 Ιούλη κάλπη... Γιατί διστάζει. Είναι, εσείς είναι, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί διστάζει ένας νέος να ψηφίσει κουκουέ, γιατί ενώ κατανοεί, δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα. Γιατί κατανοεί. Γιατί. Κατανοεί. Αφήστε με να σας απαντήσω. Γιατί. Αφήστε με να σας απαντήσω. Το. Δεν με αφήνετε όμως. Πώς δεν σας αφήνω. Γιατί λοιπόν κατανοεί, ίσως έχω κάνει κατάκριση κατανοεί ότι αυτό που του ζητάει το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι να συμβάλλει και ο ίδιος με τη δική του ενεργητική συμμετοχή για να δυναμώσουν οι αγώνες και να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα ώστε και στη Βουλή και να μετακινηθούν οι άνεργοι. Το κόμμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού λαού. Λέω. Πολύ περισσότεροι από αυτούς που μας ψηφίζουν, αλλά να δούμε τι θα γίνει στις 7 Ιούλη. Ελπίζουν και προσδοκούν ότι πρέπει να είστε περισσότερο μέσα στην πραγματικότητα των καιρών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα βγει αποφασιστικά, δυναμωμένο. Μάλιστα. Στις 7 Ιούλη, πάω στον κύριο Κουμουτσάκο, πρέπει να πάω. Είναι ο μοναδικός υπεύθυνος των συμφερόντων. Επειδή...